Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Μόλις έχω σηκωθεί από το κρεβάτι, νομίζω το καταλαβαίνετε. Δεν έχω σηκωθεί το περίπου βασικά. Μόλις έχω ανοίξει τα μάτια μου. Θα ντυθώ και σήμερα θα σας πάρω πάλι μαζί μου. Σας έχω φλωμώσει λίγο στα vlog τώρα τελευταία στο κανάλι. Έχω το φως από πίσω, με συγχωρείτε, απλά δεν έχει κάποιο καλύτερο μέρος αυτή τη στιγμή να πάω. Έτσι κι αλλιώς το βίντεο αυτό θα είναι μικρό. Απλά θέλω να σας πω ότι για τον λόγο ότι η εβδομάδα ήταν δύσκολη και είχα πολλές δουλειές, δεν τα κατάφερα να κάνω τα βίντεο που ήθελα. Ετοίμασα το βίντεο της Σερβίας, τα ανέβασα την Τρίτη. Την Πέμπτη δεν πρόλαβα να κάνω βίντεο και έτσι δεν έχω κανονίσει και γιόλο μέσα στην εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση tuning που έχει και θα κατεβούμε με την ομάδα της Sound Evolution από την Καβάλα με δύο αυτοκίνητα. Σήμερα θα πάω να συναντήσω τον φίλο μου τον Αλέξη. Δεν θα τραβήξω πολλά πράγματα δυστυχώς από την προετοιμασία, γιατί καλό είναι να μην δείξουμε πολλές εικόνες. Θα τραβήξω όμως τις εικόνες που χρειάζεται για να δείτε κι εσείς. Καλό υπόλοιπο ημέρας λοιπόν μαζί μας. Θα πάω από το βράσιμο το σπίτι, γιατί δεν είμαι σπίτι. Έχω κοιμηθεί σήμερα στη μαμά μου. Θα πάω να περάσουμε από το σπίτι και να πάρουμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να τραβήξουμε το βίντεο. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο μαζί. Έχω σηκωθεί και ετοιμάζομαι να φύγω. Έχουμε φάει πρωινό. Θα πάρω τη μηχανή και θα πάω να συναντήσω τα παιδιά. Θέλω να δείξω τη θέα που έχει από το σπίτι. Είναι πραγματικά τέλεια. Είναι πραγματικά τέλεια είσαι από το πάνω, πραγματικά υπέροχη. Τώρα, επειδή τα αυτοκίνητα που θα πάω να τραβήξουμε είναι αγωνιστικά, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να τραβήξω εικόνες, να σας δείξω. Γιατί είναι μεγάλος ανταγωνισμός και καλό είναι να μην να δειχθούν τα νούμερα στο ίντερνετ πριν από τους αγώνες, γιατί μπορεί να δει ο ανταγωνισμός τα νούμερα και να προσπαθήσει να κάνει κάτι παρόμοιο που δυστυχώς δεν θα μπορέσει να φτιάξει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Επειδή είναι το πανευρωπαϊκό, δεν θα δείξω εικόνες μάλλον από το συνεργείο. Τώρα θα κοιτάξω τι θα μπορέσω να τραβήξω. Αυτά. Σας αφήνω και τα λέμε από το δρόμο. Αυτή η τηλεόραση είναι 4K 50 inches. Δεν παίζει τίποτε άλλο παραπάνω από παιδικά. Βλέπει μόνο ο αδερφός μου τηλεόραση. Και μια τηλεόραση 4K 50 inches. Μόνο ο αδερφός μου. Λοιπόν, έχω σχεδόν φτάσει στο σπίτι. Είμαι στην τελική ευθεία. Θα πάρω τον εξοπλισμό που θα χρειαστώ για να τραβήξω το βίντεο και τις φωτογραφίες των αυτοκινήτων. Τι ωραία μέρη, τι ωραία πόλη. Για βόλτες, για διαδρομές. Μέσα στη φύση, μέσα στο πράσινο. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω μέσα από το κέντρο, μ' αρέσει να πηγαίνω από τα στενά πιο πολύ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κόβω δρόμο, τουλάχιστον γλιτώνω τα φανάρια, δεν είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά συνήθως μ' αρέσει να πηγαίνω από τα στενά για να βλέπω το πράσινο και την πόλη από ψηλά. Γιατί έχει πολλά ωραία μέρη πόλη από ψηλά να τα βλέπεις. Έφυγα από το σπίτι. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Αλέξη. Το έχω κάνει και άλλο βίντεο του Αλέξη. Παλιότερα είχαμε κάνει ένα πρόμο το αυτοκίνητο. Ο Αλέξης δουλεύει λίγο έξω από την Καρβάλη, πηγαίνοντας προς Δραξάνθη από τον παλιό το δρόμο. Δεν ξέρω αν ακούτε μέσα από το κράνος, αλλά φόρεσε επειδή θα βγω εκτός Καβάλας. Και συνήθως πάντα φοράω και μέσα στην Καβάλα. Απλά με τη ζέστη τώρα είναι δύσκολα. Οπότε σε κοντινές αποστάσεις δεν φοράω. Λάθος μου μεγάλο να φοράτε πάντα κράνος. Σώζει ζωές, παιδιά.
μόλις έχω τελειώσει το μοντάζ, το βίντεο ετοιμάζεται να ανέβει. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να κλείσω όπως ήθελα το βίντεο, γιατί δεν μπόρεσα να τραβήξω εικόνες ούτε από τον καράζ, ούτε από το αυτοκίνητα που ετοιμάζονται, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, καλό είναι να μην φάνε τα αυτοκίνητα. Θα σας αφήσω λοιπόν από το σπίτι την ώρα που κάνω μοντάζ. Θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο. Κάντε subscribe αν βοηθάει, κάντε like επίσης. Κάντε μια κοινοποίηση του βίντεο και θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο. Αδερφέ μου, με γαργαλάει και δεν μπορώ να κάνω κλείσιμο. Γεια σου, Χαρά. Πες ένα γεια στον κόσμο. Γεια στον κόσμο. Γεια στον κόσμο.